Είναι μια μικρή γιορτούλα για να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μας κάλεσαν σε αυτό το μέρος. Η όλη ιστορία ξέρετε πολύ καλά που ξεκίνησε από το 19 για να έρθουμε το 20. Αρχικά η πανδημία, μετά κάποια άλλα γεγονότα, δεν τα καταφέραμε. Βέβαια η προσπάθεια δεν ατόνισε καθόλου. Δεν ατόνισα την προσπάθεια καθόλου, αλλά για να είμαι ειλικρινής και εγώ προσωπικά που ήμουν ο ένθερμος αυτής της αποστολής, μια και είχαμε έρθει με τον κύριο Μάμαλο το 2022 εδώ πέρα, για να προετοιμάσουμε τη φιλαρμονική για το 23, είδα, μόνος μου έτρεχα, λίγο περίεργα να πείσω τους υπολείπους του Συμβουλίου για να έρθουμε εδώ, γιατί δεν το βλέπανε με καλό μάτι από τη στιγμή που είχαμε την πρώτη αποτυχία με την πανδημία, τη δεύτερη με μια προστολή που είχαμε εδώ με κάποιους άλλους. Μακριώσαμε λίγο. Αλλά κάποια δεδομένη στιγμή το καλοκαίρι, μετά από υπερπροσπάθειες και σε ευχαριστώ πολύ Διονύση που έχεις κάνει εσύ προσωπικά, με έφερε σε επαφή με την οικογένεια αρχικά Δουκάκη, Θόδωρο Δουκάκη και τον πατέρα του, και από εκεί ξεκίνησε μετά από ένα γεύμα στη Δασιά, από ό,τι θυμάμαι, ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τσίμπησε ο Θόδωρος. Στο γεύμα τσίμπησε, αλλά πέρα από το γεύμα είχε δημιουργηθεί το υπόβαθρο και φυσικά του ενθουσιασμού για να γίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, συν το οικονομικό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μετά από διάφορες ανταλλαγές, emails κτλ., λαβαίνουμε την προβόητη πρόσκληση από τις Κυριακές, από τον Κυριακό Σύλλογο Αμερικής, Βίος Χυμαριώτης Νίκος. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί, σιγά σιγά όμως πλαισίωσε και τα σωματεία των τριών διαποντίων νήσων, Οθονή, Μαθρά και Ερίκουσα, και όλοι μαζί, ενσώματοι, προσπάθησαν και φέρανε σε αποτέλεσμα αυτή εδώ την εκδήλωση, την αποστολή της φιλαρμονικής. Επίπονες προσπάθειες, το λέω και αυτό και το επαναλαμβάνω και αυστηρά αυτή τη φορά, Σπύρο, του κυρίου Κακαρούγα, οργανωτικά, καλλιτεχνικά του μαέστρου, και από μένα η πλευρά των οικονομικών, που δεν πήγαμε και τόσο καλά, δεν πειράζει όμως, ελπίζω κάποια στιγμή έμεσα να αποκτήσουμε κάποια άλλα χρήματα από τούτο το ταξίδι. Και επίσης να σας πω ότι και πλέον το ξεμούδιασμα της Διοικητικής Επιτροπής λέει όχι, θα πάμε, είναι κάτι το σοβαρό, είναι κάτι το προβληματικό, πρέπει να δώσουμε χαρά στην Ομογένεια, λείπουν από χρόνια από την Ελλάδα, οπότε θα πρέπει πράγματι να δώσουμε χαρά, και τονίστηκε ότι είχαμε πάει το 95, κάποιοι από εσάς είχαν πάει τότε βέβαια, τονίστηκε και αυτό, οπότε είπαμε με χαρά πλέον να έρθουμε. Έγινε πολύ μεγάλη διαφήμιση, είτε εκ μέρους του Κόρφου TV News ή από το Βαγγέλη του Αθανασίου, το δικό μας άνθρωπο, έγινε μια καλή διαφήμιση και το αγκαλιάσαν οι ομογενείς και το κατάλαβα προσωπικά με τον κύριο Μάμαλο όταν επισκεφθήκαμε αρχικά τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήξερε πολύ καλά ποια είναι η Παλαιά Φιλαρμονική. Υπόψη ότι στην Κέρκυρα ο Αρχιεπίσκοπος ο τωρινός ήρθε μόνο μια φορά για κάποιο γάμο, κάποια βαφτίση, κάτι τέτοιο. Πήγαμε σήμερα στον πρόξενο, επίσης ο πρόξενος μας ήξερε. Και όλοι λένε πιο συχνά να ερχόμαστε, ο Αρχιεπίσκοπος λέει κάθε χρόνο να ερχόσαστε. Σεβασμιότατε, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε λέει και το οικονομικό. Θα δούμε, δεν ξέρω. Εντάξει. Έχουμε και το ευτύχημα όπου σήμερα φτάνει εδώ ο κύριος Δένδιας, ο δικός μας υπουργός. Αύριο έρχεται. Αύριο θα είναι. Την Κυριακή εννοείται, όπως και στην εκδήλωση. Στο δείπνο θα είναι. Και έρχεται και ο κύριος Κασελάκης. Εχθές που είμαστε στην Πανομογειακή, ήταν μαζεμένοι όλοι οι ομογενείς και ήταν και τρεις βουλευτές ή τέσσερις βουλευτές από όλα τα κόμματα στη Βουλή. Καθώς επίσης δήμαρχος της Χίου και ήταν επίσης και ο προηγούμενος της Ιωνίου της Βουλής. Νομίζω. Κύριος Πλακιωτάκης, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ως εκπρόσωπος. Πάντως δίνουν μεγαλύτερη σημασία, βέβαια δεν σας κρύβω ότι δεν είναι μόνο η σημασία που δίνω εδώ, είναι και επειδή είναι οι επιστοπικές ψήφοι, είναι και διάφορα και εκλογές, ευρωεκλογές που έρχονται. Αν και από ό,τι μας έλεγε ο πρόξενος σήμερα, δεν τους πολύ απασχολεί τόσο, διότι η Αμερική δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη, όπως και η Αυστραλία δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Οπότε είναι πιο δύσκολο και πιο να πείσει τον άλλον να έρθει να ψηφίσει τις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία. Την ατυχία σήμερα, παρόλο που συγκινηθήκαμε όλοι, γιατί αυτές οι δύο, τα δύο τετράγωνα τρύπες, έχουν φύγει 5.000 κόσμος νομίζω. Ναι. Δεν είναι αστείο, παιδιά. Δηλαδή συγκινήθηκε πάρα πολύς κόσμος. Πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα ονόματα τα γραμμένα, εκεί γύρω-γύρω από τα τετράγωνα.
και το έργο που φτιάξανε και δεν ξαναχτίσανε, γιατί αν ξαναχτίσανε θα ήταν μια από τα σφαίρα όπως είχε καταπλακωθεί. Κρατήσανε και κάποιο πυροσβεστικό, δεν το είδα. Κάπου είναι κάποιο πυροσβεστικό καταπατημένο. Έτσι, λοιπόν. Και περιμέναμε βέβαια το όσο λίγο παίξατε, που κάματε το πρώτο ανηφοράκι και μετά δεξιά, ικανοποιήσατε πάρα πολύ τον κόσμο. Πολύ ωραίος ήχος, μαέστρο, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Ο Διονύσης σιγά σιγά το φρένε όπου θα διαλυόμαστε, διότι έλεγε ψυχαλίζει, τώρα δυναμώνει, ώσπου διαλυθήκαμε. Βέβαια με πλησιάζει ο μαέστρος και μου λέει, πρόεδρε, τι θέλεις, να το διαλύσουμε εδώ και να γλιτώσουμε στολές και όργανα. Πρακτικά και τεχνικά έμαθα εκ των υστέρων εκεί στο λεωφορείο τι παθαίνει ένα κλαρινέτο αν βραχεί. Έχω και την εμπειρία του ξυλοφόνου που χάσαμε στο Πάλκο εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η απόφαση, ανεξάρτητα αν εμείς είχαμε ευθύνη και μάλλον την στενοχώρια των ανθρώπων αυτών που δεν φτάσαμε μέχρι το τελικό σημείο. Από ό,τι κατάλαβα, τι η γυναίκα μου με τα δύο μου παιδιά μας περίμενε στο σημείο εκείνο, οπότε δεν μας είδε καν, αλλά έμεινε στην εκδήλωση και οι έφηβοι κάθισαν κάτω από ένα υπόστεγο, σουρωμένοι όλοι, έτσι, και είναι ιδιαίτερες και ιστορίες οι δικές τους, σουρωμένοι όλοι, και μετά κάποια δεδομένη στιγμή, όταν λίγο ξαστέρωσε, τρόπος του λόγου, ψυχάλισε, βγήκανε στο σημείο εκείνο και με μαγνητόφωνο ανέβηκαν οι δύο ύμνοι. Τι να κάνουμε. Βέβαια, μέχρι αυτό το σημείο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και εννοείται η απόφαση η δική μας ήταν ότι πρότιμο να στεγνώσουμε, να κρατήσουμε τα όργανα λειτουργία και να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό την Κυριακή, που από ό,τι μαθαίνω είναι καλή ημέρα. Θα είναι καλή ημέρα. Ναι. Δεν θεωρώ αυτή τη γιορτούρα που κάνουμε τώρα μπροστά σε εσάς όλους, στους 95, να δώσουμε κάτι μικροδωράκια. Στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά σε αυτούς οφείλεται το ταξίδι το δικό μας στην Αμερική. Και οπωσδήποτε από την πλευρά τη δική μας, σίγουρα περιττούμε όλη την Παλαιά Φιλαρμονική με μεγάλο φανατισμό. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό το σκέφτηκα τελευταία στιγμή. Είναι η τελευταία αποκριάτικη συναυλία της Μπαντίνας, η οποία θα σας αρέσει πολύ, γιατί έχει ποικιλία μουσικής και ποικιλία θεμάτων. Ευχαριστώ. DVD. Και για το γραφείο σου, ένα πρέσπαπιέ της Φιλαρμονικής, που έχει και το σήμα για τα χαρτιά. Έτσι. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Έχουμε και 4 DVD προσωπικά του CD του μαέστρου. Η μπάντα μας παίζει, αλλά έργα τα οποία έχει φιλοτελήσει ο μαέστρος, ο Σπύρος Αμπροσμπάρης. Σπύρο, μας ευχαριστούμε πολύ. Αντίστοιχα στους 3 εκπροσώπους των νησιών μας, το DVD, συγγνώμη και πάλι, το CD του μαέστρου, μαζί με το Πέρας Καφιλέ, θα πάω τόσο το μάλλον. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κατέχης είναι πρόεδρος του Σωματείου των Οθωνιωτών. Αντιπρόεδρος. Έρχεται πολύ συχνά στην Κέρκυρα, γιατί οι γονείς του είναι και μία φορά κάθε τρίμηνο, από ό,τι μου λέει εχθές, έρχεται. Άρα αισθάνεται και είναι Κερκυραίος, δεν υπάρχει αμφιβολία, και έχει και δικό του σπίτι εκτός των γονέων του, και εύχομαι να έρχεσαι όσο πιο συχνά μπορείς, Γιώργο. Και να μας βλέπεις και να μας θαυμάζεις και να σε θαυμάζουν. Να είστε καλά, καλές επιτυχίες να έχετε και να σας βρίσκουμε όλους πάντα. Σας. Και ένα CD προσωπικά του μαέστρου του Σπύρου του Σουμπάρη, αλλά που παίζει πάντα η δικιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίστοιχα στον πατέρα Δουκάκη, τον Γιάννη το Δουκάκη, για το γραφείο του. Μία τρακέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Να είστε καλά. Γύριστε λίγο να το περάσω. Και πιστεύω και του χρόνου πάλι εδώ. Πάντως πιστέψτε με, ότι τους κυρίους που βλέπετε εδώ πέρα, που ήταν μαζί μου κάποια στιγμή που εγώ τριφογύριζα, γιατί έπρεπε να πάρω την απόφαση, το διαλύουμε ή συνεχίζουμε και βρεχόμαστε. Ήταν δίπλα μου και μόνο από τα πρόσωπά τους κατάλαβα όχι την απαγοήτευση,
τη στενοχώρια που είχαν που δεν φτάσαμε μέχρι τέλους. Ναι. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά και τον χρόνο. Αλλά θα αποδώσουμε, αφού τα όργανα μας πλέον είναι στεγνά και οι στολές στεγνά μετά από κρεμάστρες, ελπίζουμε να αποδώσουμε καλά την Κυριακή για να το χαρείτε και να το χαρούμε. Έτσι. Εντάξει, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Τυπικά, γιατί σου οφείλουμε πολλά άλλα. Έτσι. Ένα πρέσπαπιέ προς το παρόν για να πατάς τα χαρτιά σου. Εγώ έχω σκοντιστεί με τον κύριο Μάμαλο, γιατί από κάθε τσέπη βγάλει και ένα τηλέφωνο. Εγώ θα είχα βουληστεί αν είχα αυτά τα τηλέφωνα, δεν πειράζει. Έτσι. Αλλά η ανταπόκριση από αυτά τα τρία τηλέφωνα είναι άμεση. Και παρακολουθούμε και παρακολουθώ και μου τα λέει και μου τα γράφει τα views που έχει. Δηλαδή το συγκεκριμένο το σημερινό που το ηχογράφησε, το βιντεοσκόπησε από την ώρα που παρουσιάστηκαν οι εύζωνες στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Κάποια στιγμή πίναμε καφέ σήμερα το μεσημέρι, είχε 500 περίπου views, έτσι δεν είναι. Και μετά από όταν τελειώσαμε τον καφέ είχαμε φτάσει στα 5-700, άρα τώρα θα έχει πάει 7.000 δηλαδή, αν κατάλαβα καλά. Άρα γίνεται μεγάλο ντόρος στην Κέρκυρα και επειδή μου δείχνει και τα σχόλια, όλα τα σχόλια είναι θετικά. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα αρνητικό. Έτσι. Μπράβο σας και μπράβο μας. Τώρα να πω και εγώ κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ μια ζωή αγωνιώ. Μια ζωή αγωνιώ. Μια πάνω, μια κάτω, μια πάνω, μια κάτω. Δεν πειράζει όμως. Είχε πει ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Γιάννης ο Γραμματικός, ότι εδώ είναι δεύτερο σπίτι μου. Σας πληροφορώ ότι εμένα είναι πρώτο. Τελείως ειλικρινά σας το λέω. Εκ μέρους όλων των μουσικών, που πρέπει να σας πω ότι είναι το 1/4 της μπάντας, της δύναμης της μπάντας. Σε πλήρη παράταξη η φιλαρμονική μας, η μπάντα της φιλαρμονικής μας, διαθέτει 350 εκλεκτούς μουσικούς όλων των ηλικιών. Από σχολική ηλικία μέχρι πολύ όριμους, ασπρομάλιδες, συνταξιούχους. Μια παρένθεση, στην τωρινή σύνθεση, ο πιο μικρός μικρή είναι 13 χρονών, ο πιο μεγάλος είναι 78. Εντάξει, και συνδυάζονται. Σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Είναι για μας μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Όλοι μας περιμένουμε αυτό το ταξίδι 4 και 5 χρόνια. Δεν είναι η αγωνία μας μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι ένα ταξίδι το οποίο από το 2020 λόγω των γεγονότων δυστυχώς είχε αναβληθεί. Και σε εμάς ήταν μεγάλη χαρά να είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Και γιατί όχι να είμαστε και πιο πολλά άτομα ώστε να δείξουμε κι εμείς ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό της μπάντας μας. Αυτό που ήθελα επίσης να πω είναι ότι θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας κάποια στιγμή να βρεθούμε και σε έναν συναυλιακό χώρο εδώ στην Νέα Υόρκη, διότι μπορεί να μας απολαμβάνετε on parade, όπως λέμε, στον δρόμο, αλλά να ξέρετε ότι όλοι οι εκλεκτοί μας μουσικοί μπορούν να αποδώσουν καταπληκτικά και ρεπερτόριο όλων των ειδών της μουσικής, από την πιο κλασική μέχρι την φολκλωρική και jazz μουσική. Να είστε πάντα καλά. Πολύ χαρούμενος που βλέπω παιδιά μεγάλους και μικρούς από το νησί και αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διονύση. Εντάξει, γιατί από το Σεπτέμβρη με έχει τρελάνει. Έχουμε κάνει τόσα έργα από το Σεπτέμβρη και με αυτόν τον άνθρωπο δεν τα είχαμε καταφέρει. Και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τον αγαπάω. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα για το Διονύση, εντάξει. Γιατί με αυτόν εδώ θα κάνουμε όλα, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Εντάξει. Να σε πάτε καλά. Πάρα πολύ συγκινημένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό σήμερα. Πρώτη φορά για μένα. Μας τα χάλασε λίγο η βροχή, αλλά δεν πειράζει. Πολύ, πάρα πολύ συγκινημένη είμαι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο right now. Και έφερα και τα cheesecakes όπως έκανα promise. Κάτι άλλο? Όχι. Καλή συνέχεια να έχετε. Απόψε, αύριο, μεθαύριο. Και να έχουμε... Ναι. Τους φέρνουν και κάτι γλυκά για τα παιδιά. Α, επίσης είναι... Εσύ τα φέρεις αυτά. Όλοι οι σύλλογοι μαζί. Οι σύλλογοι μαζί μας έφεραν και κάτι γλυκά. Να μας γλυκάνουνε. Το έχουμε ανάγκη. Γιατί στεναχωρηθήκαμε.